Ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, εσύ πότε μίλησες με την Αντριάννα για τελευταία φορά? Εγώ είχα μιλήσει μέρες πριν, δεν είχαμε κάποια... Τώρα τελευταία δεν είχαμε μιλήσει καθόλου. Απλά όταν έμαθα το σκηνικό, συγκλονίστηκα. Μιλήστε μας για αυτό το κοριτσάκι που χάθηκε με αυτό το βάρβαρο τρόπο. Τι παιδί ήταν αυτό? Η Αντριάννα ήταν φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής που κάνω και παρουσιάζαμε εδώ και τις απόκριες του Καστοριανό Καρναβάλι. Ήταν ένα κορίτσι ευδιάφετο, χαρούμενο, που αγαπούσε τη ζωή. Βγαίναμε έξω, πίναμε καφέ, βγαίναμε έξω τα βράδια, χορεύαμε, περνούσαμε καλά. Της άρεσε να ασχοληθεί και με το χώρο της τηλεόρασης και γι' αυτό είχε έρθει και μαζί στη δικιά μου εκπομπή. Αγαπούσε τη ζωή, ήταν ευδιάφετο, ήταν η χαρούμενη της παρέας. Ήτανε... Τι να σας πω, ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ ευδιάφετο και χαρούμενο. Τι σπούδαζε η Αντριάννα? Εδώ στο ΤΕΙ της Καστοριάς, δημόσιες σχέσεις. Από πολυτεκνή οικογένεια, έχει αδελφές, νομίζω δύο ή τρεις και ένας... Δύο αδελφές έχει και έναν αδελφό. Και μου δίνεις και την ευκαιρία, σας παρακαλώ λίγο πολύ, γιατί δεν μπορούσα να πάω για επαγγελματικούς λόγους στην κηδεία στην Κέρκυρα, να ευχηθώ μέσω της εκπομπής συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συγγενείς. Εσείς την ψάχνατε, γιατί έγινε γνωστό, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο δημοσιογράφος, ο Αντώνης ο Παραράς, ότι οι φίλοι της άρχισαν να την αναζητούν, γιατί δεν απαντούσε στο κινητό, δεν υπήρχε πουθενά. Το μήνυμα στο Facebook του δολοφόνου, του καθομολογίαν δολοφόνου, δεν το λέω φερόμενο γιατί είναι καθομολογίαν μέχρι στιγμής, εκτός και αν αποφασίσει να ανασκευάσει την ομολογία του. Άρα είναι καθομολογίαν. Του καθομολογίαν δολοφόνου. Το είδατε εσείς και ειδοποίησατε την αστυνομία? Εγώ από ό,τι γνωρίζω, από την επόμενη μέρα, από την Πέμπτη τα ξημερώματα προς Παρασκευή, οι φίλες που συγκατοικούν, η μία κοπέλα μαζί με μια άλλη φίλη μας, ανησύχησαν γιατί η Αντριάννα δεν γύρισε, έπαιρνε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε και ανησύχησαν. Λέει, πού πήγε η Αντριάννα, όλο το βράδυ λείπει και δεν γύρισε στο σπίτι. Και πήγανε στην αστυνομία για να ανακοινώσουν την εξαφάνιση, το άγχος τους, γιατί δεν επέστρεψε η Αντριάννα πίσω. Και ήμασταν σε τηλέφωνα, πέραμε τηλέφωνα, δεν το σήκωνε. Μετά έκλεισε το τηλέφωνο και είχαμε μία ανησυχία. Τι έγινε, εκεί υποψιαστήκαμε πράγματα και την άλλη μέρα το μεσημέρι αναρτήθηκε στο Facebook το κείμενο αυτό που σήκωσε ο φερόμενος ως δολοφόνος ή μάλλον ο καθομολογίαν. Αντώνη Παραρά, είσαι στη γραμμή μας? Σας ακούω. Ωραία. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την αφήγησή σου από εκεί που την άφησες. Δηλαδή, εσύ ως δημοσιογράφος... Μου επιτρέπετε να κάνω ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε λίγο, γιατί διαβάζοντας και τα στοιχεία, επειδή ο Μπάμπης ήξερε καλά και την Αντριάννα, μπορούμε μόνο να ξέρουμε την συνομιλία μέσω Facebook. Μπάμπη, έγινε Παρασκευή ξημερώματα ή Σάββατο ξημερώματα? Παρασκευή ξημερώματα. Παρασκευή ξημερώματα. Το λέω αυτό γιατί η αστυνομία δηλώνει ούτως ή άλλως ότι συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής και αυτό ήθελα να δω μήπως χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια πάλι από κάποιον άλλον ίσως. Εντάξει, αυτό ήθελα μόνο να διευκρινίσουμε. Αντώνη, θέλεις λίγο να... Εσύ ως τοπικός δημοσιογράφος έχεις παρακολουθήσει από πάρα πολύ κοντά την υπόθεση, βήμα-βήμα. Θέλεις λίγο να μας πεις... Ποιες είναι οι πληροφορίες για το πώς, μέχρι στιγμής βέβαια, από την αστυνομία, από το ρεπορτάζ που έχεις, για το πώς έγινε το έγκλημα? Δηλαδή, πότε συνάντησε ο δολοφόνος την κοπέλα, πού την πήγε? Γιατί υπάρχουν και πληροφορίες ότι την βασάνισε πριν της αφαιρέσει τη ζωή. Πώς τελέστηκε αυτό το έγκλημα? Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει και από την αστυνομία, και είναι και δραματικές και στιγμές. Να ξέρετε, είναι φρικιαστικό και είναι συγκλονισμένη και όλη η Καστοριά με όλο αυτό που γίνεται. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι από όλα αυτά προκύπτουν φυσικά, δηλαδή και ο εντοπισμός της άτυχης κοπέλας στη Λίμνη, προκύπτουν από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά που ομολόγησε την πράξη. Από εκεί και μετά κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι έφυγε
αργά το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή από την οικία της κοπέλα μαζί του. Και προφανώς ίσως στην Καστοριά, γιατί μου λέγανε ότι αυτό είναι και θέμα προς διερεύνηση, αν το έγκλημα έγινε εδώ, τα ξημερώματα αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες, διότι η αστυνομία πιστεύει ότι το μόνο σίγουρο είναι αυτό το οποίο εντοπίστηκε, ότι στη συνέχεια έριξε το θύμα του μέσα στη λίμνη. Ενδεχομένως εξετάζουν και κάτι άλλο, δηλαδή να έχουν γίνει κάποιες βόλτες κάπου αλλού ή κάτι άλλο. Αυτό που προκύπτει ως πολύ σημαντικό στοιχείο βέβαια, είναι ότι στο Κιλκής, όταν προσπάθησαν εκεί να σταματήσουν το όχημα, το απόγευμα της Παρασκευής, αφού τελικά μετά την καταδίωξη έγινε και το τροχαίο, εκεί μέσα στη θέση του συνοδηγού και όχι μόνο, βρήκανε πάρα πολλές τρίχες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε πολλά και διαφορετικά σημεία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν από το τροχαίο ατύχημα. Και από εκεί και μετά βέβαια ξεκίνησε... Εδώ μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί... αυτός έγραψε στο Facebook, ο καθομολογίαν δολοφόνος, έγραψε ότι έρχομαι μαζί σου, καρδούλα μου. Στην αιωνιότητα, ναι. Κάπως θα κάπως την αποκαλούσε κιόλα στην κοπελίτσα, ναι. Και καλά νιέχ-νιέχ. Τριφεράδες έκανε μετά, όπως ομολόγησε, ναι, μετά το φόνο. Έρχομαι μαζί σου, καρδούλα μου και τέτοια. Εσύ μας περιγράφεις από τις πληροφορίες που έχεις από την αστυνομία ότι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να διαφύγει. Ναι, ναι. Δηλαδή, πάτησε γκάζι, έφυγε. Μετά από καταδίωξη έπαθε το... Δεν είναι ότι πήγε και σκουτστούκαρε για να τη βρει στον άλλο κόσμο την αγαπημένη του. Τράκαρε μετά από καταδίωξη, σύμφωνα με την αστυνομία. Αυτό έγινε στο Πολύκαστρο. Οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτο ένα όχημα, προσπάθησαν να το ελέγξουν, όντως ανέπτυξε ταχύτητα, υπήρξε καταδίωξη και στην συνέχεια είχαμε μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο, εξετράπηκε δηλαδή τη πορεία και προσέγγισε σε σκύλο τη ΔΕΗ. Ναι, δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Άρα αυτό που λέει η Τατιάνα, ότι δεν ήθελε να παραδοθεί και δεν είχε κανένα. Έτσι. Αυτό δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όλο και πιο έξαλλη γίνομαι μαζί του και νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή νιώθει ακριβώς όπως εγώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Είμαι οργισμένη, δηλαδή. Αγαπητέ μου συνάδελφε. Ελεύθερα. Έχετε μιλήσει καθόλου με τις φίλες της κοπέλας? Εγώ δεν έχω μιλήσει, όχι, καθόλου με τις φίλες κοπέλας. Έχετε πληροφορίες αν ο συγκεκριμένος δράστης πήρε από το σπίτι με βία την... Υπάρχει μία αναφορά, δεν ξέρω στο σημείο αυτό αν ο κύριος Μπατσάρας γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει μία πληροφορία ότι η φυγή δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά βέβαια ήταν και ένα δικό μου ερώτημα, αν από τη μεριά... των κοριτσιών ή αν η συγκάτοικος, ας πούμε, είπε κάτι. Φαντάζομαι θα έχουν καταθέσει, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, το πώς έφυγαν από το σπίτι, mm-hmm. που το διερευνούμε και εμείς. Ρωτάμε και εμείς γι' αυτό. Γιατί για να ανησυχεί... Ξέρει, κοίτα, όταν... Μπατσάρας, να το ρώτησε τον. Μήπως ξέρει πώς έφυγαν από το σπίτι. Πώς, αυτό λέω, γιατί όταν έχεις μία συγκάτοικο και μένεις μαζί και φεύγεις με το φίλο σου, μία από τις δύο κοπέλες, δεν ανησυχεί αν θα γυρίσεις το βράδυ, φαντάζομαι. Για να ανησυχούν λοιπόν οι φίλες και οι συγκάτοικοι του κοριτσιού, σημαίνει ότι ίσως να μην έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο από το σπίτι. Ξέρετε κάτι, εσείς, κύριε Μπατσάρα, επειδή θα κλείσει το κύκλο μας mm-hmm. σε λίγο, ξέρετε κάτι σε αυτό προτάει, γι' αυτό προτάει η Μαρία? Γι' αυτό το πράγμα είμαστε τόσο φορτισμένοι, παιδιά, που η συγκάτοικος που έμενε μαζί με την Αντριάννα, νομίζω ότι γύρισε και είπε ότι υπήρχε ένας διάλογος τσακωμού, έντονος. Αυτό μας είπε και εμάς τους φίλους της, η συγκάτοικός της. Ότι κάτι υπόθηκαν την ώρα που έφευγαν από το σπίτι. Υπήρχε ένας διάλογος έντονος αυτό. Αντώνη Παραρά. Ορίστε. Μετά τη σύλληψη λοιπόν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, αυτός ομολόγησε τα πάντα, αβίαστα? Έχει ομολογήσει, ναι, κανονικότητα έχει ομολογήσει. Έχει μιλήσει, διάπραξε ανθρωποκτονία, το είπε, μαχαίρι, ό,τι ακριβώς περιέγραψε. Αυτό ακριβώς έκανε στη συνέχεια και η τοπική αστυνομία. Προσπάθησε να πάει εκεί, πήγε βέβαια, στον χώρο, στο ναυτικό όμιλο της Καστοριάς, είναι δίπλα στη λίμνη, και προσπαθούσαν να εντοπίσουν το πτώμα. Βέβαια, να σας πω ότι και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ήταν στο σημείο τα ξημερώματα του Σαββάτου συγκλονίστηκαν με το θέαμα, με αυτό που αντίκρισαν όταν εντοπίστηκε το άψυχο κορμί της κοπέλας. Μάλιστα.
Αντώνη Παραρά, να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη τον Μπατσάρο, παρουσιαστή και φίλο της Ανδρία. Ναι. Συμπληρωματικά μόνο να σας πω βέβαια ότι επειδή υπάρχει και οργή και υπάρχουν πολλά μηνύματα όπως μαθαίνω προς την αστυνομία, επειδή νοσηλεύεται ο 35χρονος σε νοσοκομείο του Κλικής, υπάρχει η πληροφορία του ενδεχομένως θα έρθει αύριο στην Καστοριά, θα γίνει στον χώρο και η δραματική, αν θέλετε, έτσι, αναπαράσταση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα οργισμένων, ίσως και απειλητικά, και έτσι σκέφτονται πολλά και διαφορετικά πράγματα, σκέφτεται η αστυνομία, για το πώς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάντως, να κάνουμε μια επισήμανση, την οποία κάναμε νωρίτερα εδώ με τη Μαρία, ότι εάν τα μέσα ήταν πιο ελεύθερα να δημοσιοποιούν τα πρόσωπα ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται, δεν θα πω ακριβώς, σε συγκεκριμένης φύσης εγκλήματα, δηλαδή αντιμετωπίζουν καταδίκες για συγκεκριμένης φύσης εγκλήματα, ίσως μέσω της δημοσιοποίησης και η κοπέλα, το κοριτσάκι αυτό, να αποφάσιζε να μην συνάψει σχέση. Και το πιο πιθανό θα ήταν αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα σοβαρό. Οι εισαγγελείς συνήθως αποφασίζουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Εγώ είμαι υπέρ σε τέτοιας φύσης εγκλήματα, σε τέτοιας φύσης. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα δούμε ένα βίντεο για το ποια ήταν η Ανδριάννα, αλλά και ένα βίντεο με το προφίλ του καθομολογητή.